με την ευχή του Πατρός Χριστοκλή, αντικηρύγματος σήμερα, θα σας διαβάσω τον επικύριο που εκφόρησαμε στην εξόδια απορριφία του Πατρός Δημητρίου του Μακαρίσου. Είναι στιγμές που είσαι σίγουρος ότι θα έρθουν στο διάβο του βίου σου, αλλά ποτέ δεν είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις. Μια τέτοια στιγμή είναι και η παρούσα έξοδος και η επανάληψη του πόλου του χωρισμού σχεδόν 40 ημέρες μετά τα αυτά τα λυπηρά στο χωριό μας. Καλλιερώτατε και σεβαστέ μου καθηγητά και θεολογιών, κύριε μου, κύριε Ιωάννη, ήταν και αυτός ο Δεσπότης, ο οποίος ήξερε τον πατέρα Δημήτρη. Άγιε πρωτοσύγκρε της Ιεράς Μητροπόλεως Μητυπάτας, σεβαστή μου πατέρας, σεβαστέ μου πατέρα Θεμιστοκλή, συμπρεσβύτερέ μου, αγαπητή μου πρεσβυτέρα, η οποία σίγουρα το πνεύμα της περιπολέπει εδώ στο χωριό μας, αγαπητή μου Μόσχα, παιδί μου ευλογημένο, η ζωή και η πορεία μπορεί να περιγραφούν από τα εξωτερικά στοιχεία και τις συγκυρίες. Η ζωή του αδερφού μας, συμπρεσβυτέρου, πατρός Δημητρίου Ψαριανού, έχει σταθμούς αρκετούς. Εμείς θα σταθούμε στον Παπαδημήτρη της καρδιάς μας, τον ιερέα του χωριού μας. Ξενοβίας των Παμελίστων Ταξιαρχών Φούρνων Ελιονίδος, της καταμητρόπολη Ήδρας, την οποία ως ιερωτήρης στην επαρχία Ελιονίδος διεξερχόμενα. Ο μακαριστός φίλος και αδελφός άφησε την πλούσια και ωραία εκδοδία του Αγίου Αντωνίου Σπετσών και ζήτησε εθελούσια μετάθεση στους ταξιάρχες Πούλου. Έβαινε η διαφωνία του να είναι βραχύβιος, αλλά και τόσο σημαντική, διότι προσπάθησε να οικοδομήσει σχέσεις εκκλησιαστικής νοοτροπίας σε μια ενορία ορφανή πλέον των 30 ετών ιεραρχικής μόνιμης παρουσίας. Αυτό βέβαια μπορεί να τον έφθυρε σωματικά, αλλά ποιος ξέρει τις λεπτές της καρδιάς του καθενός διαδικασίες παρά μόνο ο Δημιουργός Θεός του Παντός. Εμείς, εκτός της πνευματικής του παρουσίας, χάσαμε πλέον και την έμπορη μαρτυρική του προσευχή εν μονώση και σιωπή επιτελουμένη. Από τη στιγμή εκείνη της πονεμένης πρωτοχρονιάς, 7 έτη πριν από αυτήν τη στιγμή, εκείνες τις μέρες της κηδείας, ήταν 3 Ιανουαρίου του δέκατος έτους, έκλεψαν τον ναό των Ταξιαρχών, 7 χρόνια πριν, ο Παπαδημήτρης ανέβηκε το Γολγοθά του, με τη βοήθεια του δικού του συγκυρινέου στον διάβολο της ζωής της πολύ αγαπημένης σύζυγου του και του τέκνου του, όλων των οικείων με προεξάρχοντα το συμπεριστήτερό μας πατέρα Λεωνίδη και την προσευχή των πλήστων όσων των ενωριτών, θέλω να πιστεύω. Οι στιγμές πόνου και μοναξιάς ευξήθησαν το μαρτύριο, γιατί περί αυτού επρόκειτο επολαπλασιάζεται. Και όλα μιλούσαν αργά και βασανιστικά. Εμείς χάνουμε όμως έναν φίλο που μας αγαπούσε και τον αγαπούσαμε. Μας εσέβετο και μας συνεβούλευε, διότι το νέο σκαρί του πλοίου της καρδιάς μας μπορούσε εύκολα να προσαράξει σε ξέρες αρκετές μέσα στο ράσο και στην εκκλησιαστική δύσκολη και δύσπεπτη νοοτροπία. Η ναυτοσύνη και η δοκροσύνη του θα μας λείψουν. Σεβαστέ. Και λίγαν και κάθε Παπαδημή. Μεταφέρω την καθηγική ευχή, αγάπη και ευαρέσκεια και τις συλληπιτήριες προκλήσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ήδρας, κυρίου μου κυρίου Εφραίμ, όπως μου είχε πει ο Δεσπότης μετά.
Λόγω πανηλημένων και προκαθορισμένων υποχρεώσεων, δεν είναι δυνατόν να είναι και στην κηδεία σήμερα εδώ μαζί μας, ούτε και στο δημόσιο, διότι πρέπει να είναι σε άλλη αποστολή εκκλησιαστική. Συ Παπά μας, αγαπημένε, ιερεύσε γράφει, γιατί δεν γράφει όνομα. Συ Παπά μας, αγαπημένε, ως νησιώτης, ξέρεις τι σημαίνει νησί και τι σημαίνουν οι ναυτικές συγκοινωνίες. Εγώ θεωρώ δυσκήμερες είναι και δυσκήνητες εν μέσω χειμώνος. Να εύχεσαι από εκεί ψηλά η παρουσία σου θα εκλείψει επικείως, αλλά τώρα πια ως λειτουργός με κουράνιο θυσιαστήριο μένεις σε παρακαλώ όλων λοιπόν οι γέροντά μου ιδία δε για την μαρτυρική και λεβέντησα πρεσβυτέρα σου Μάρτα για το σπλάχνο σας θυμώσα μας για τον αδελφό σου Πάτρα Κρονίδη για τους οικείους συγγενείς θυμήθηκα και εμάς εδώ και τους παλιούς του ευνοήτες. Το ταξίδι για σένα, παπά μου, ποτέ δεν τελείωσε. Και ως πρεσβύτερος την αυτοσύνη δεν την ξέχασες. Δεν την δυσμόνησες. Μην ξεχάσεις, σε παρακαλώ, και εμάς. Και ιδιαίτερος τον πατέρα Θεμής τον Κρήτη, ως φίλος και αδελφός, άφησε την ευλογία του και ήρθε σήμερα εδώ να προσευχηθεί μαζί μας. Να προσεύχεσαι για όλους μας και όσους προσήφθαν προσευχητική διαθέση σήμερα, να έχεις οδηγούς στα αιωνίους μονάς, τους προσπάθειες της ευλογίας μας. Τον Παπαγίστον Ταξιαρχόν Φούρνο, αλυσμόνητε, αδελφέ και φίλε, συμπεριστείτε, θα σε υποδεύουμε, με αναφέρετη χαρά και ειρήνη πάντα στην καρδιά μας. Στείλε σε όλους μας και ειδικά σε όσους ευτρέπησαν και ευπρέπησαν το τεσσαρακοντήμερο δημόσιο και δεν θα πω ευχαριστίες γιατί ο Θεός ξέρει τι τα κάνα και εύχομαι πολλαπλάσια να σας τα ανταποδώσει και το περισσότερο είναι η προσευχή σας του δημό. Στείλε την ευλογία σου για τη χάρη του Χριστού να καταπαιρθεί από τον παράδεισο ευχόμεθα. Αμήν. Υπομένου πάντες εξ όλης της ψυχής.